Καλησπέρα από το Feeder.gr. Πάμε για το 18ο επεισόδιο Feeder Stories. Σε αυτό το επεισόδιο θα πάμε στο τρίτο μέρος του Barth εναντίον versus ξηρά τροφή. Για να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο διαφορετικούς τρόπους διατροφής σκύλων, θέσαμε 6 παραμέτρους και μιλήσαμε αντίστοιχα και στην Barth και στη ξηρά τι γίνεται. Στο πρώτο μέρος είχαμε αναφερθεί στην δημιουργία, δηλαδή πώς ξεκίνησε αυτή η διατροφή, και στην επεξεργασία, τι επεξεργασία γίνεται αντίστοιχα σε κάθε τροφή για να έρθει στο πιάτο του σκύλου μας. Στο δεύτερο μέρος μιλήσαμε για αλφα υλικές συνταγές της κάθε διατροφής, που σημαίνει από τι υλικά ξεκινάμε για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα, όπου εκεί είπαμε ουσιαστικά ότι η κροκέτα έχει κάποια υποπροϊόντα, ενώ στο Barth είναι ανθρώπινης διατροφής, το βλέπετε, το μυρίζετε. Σαν τέταρτο μέρος ήταν η αποδοχή των σκύλων και στην όρεξη και στο αποτέλεσμα. Οπότε στο τρίτο μέρος τώρα θα μιλήσουμε για τις αρρώστιες και για την διάδοση. Οπότε σαν πέμπτη παράμετρο, αρρώστιες. Τι πάει να πει αυτό? Σαν αρρώστιες το χωρίσω εγώ σε αρρώστιες όπου τρώω αυτήν την τροφή και το παθαίνω, που σημαίνει αυτό μπορεί να είναι, ξέρω, κάποια δερματικά, πρόβλημα στο στομάχι, στο έντερο, να μην χωνεύει, να κάνει διάρειες, να μην τη μεταβολίζει σωστά. Και σαν άλλη κατηγορία, οι μακρόχρονες, αυτές που θα γίνουν πιο μετά, που σημαίνει που έχουν παχυσαρκία, διαβήτης. Και ένα ερώτημα ίσως και καρκίνος, ένα σύντομο που θα το μιλήσουμε, γιατί υπάρχουν πολλές συζητήσεις από πίσω και είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι και δεν θα αναφερθώ καθόλου. Έχει έρθει πολλοί κόσμος στο Feeder.gr για Barth. Θέλει να αλλάξει διατροφή και να πάει στο Barth για διάφορους λόγους, όπως δεν του κάθεται η τροφή κροκέτα γιατί δοκίμασε διάφορες κροκέτες. Δεν του κάθεται γιατί έχει διάρρεια. Τον πειράζει στο δέρμα, έχει δερματικά. Ή κάποιο εντερικό ή στομαχικό πρόβλημα. Αυτοί θα πούνε ότι, κοιτάξτε, εγώ δοκίμασα τροφή με κότα, ο κτηνός μου είπε να το αλλάξω. Βέβαια, έκανα διάφορες κροκέτες, γύρισα κάτι κτλ. Δεν σώθηκε η κατάσταση. Ο λόγος που κάποιος θα ξεκινήσει Barth και θα δει διαφορά είναι ότι παρόλο που νόμιζε κροκέτα με κότα του δημιουργεί πρόβλημα, θα φάει Barth και θα δει βελτίωση. Barth με κότα. Γιατί? Γιατί δεν είναι η κότα σαν κότα το πρόβλημα. Είναι είτε γιατί είναι υποπροϊόντα, είτε γιατί είναι β' διαλογής, είτε γιατί είναι κρεατάλευρο, είτε γιατί τα συντηρητικά που τα συνοδεύουν και τα χημικά, είτε σαν συνταγή γενικά λένε κότα αλλά έχουν μέσα χίλια μύρια κακομύρια, ενώ στο Barth είναι κότα η οποία είναι ανθρώπινης κατανάλωσης, φρέσκια, η συντήρησή της είναι μόνο μέσω της κατάψυξης, άρα είναι ένα γεύμα το οποίο είναι πιο ελαφρύ, πιο καθαρό. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που σκυλιά τα οποία είχαν κάποια τέτοια προβλήματα το αντιμετωπίσανε αλλάγως διατροφή τους και πηγαίνοντας σε Barth. Σε μια άλλη κατηγορία αρρώστιων θα μιλήσουμε για την παχυσαρκία και τον διαβήτη. Σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται λόγω της διατροφής με κροκέτα η οποία περιλαμβάνει σιτηρά και άλευρα. Τα σιτηρά και τα άλευρα ουσιαστικά είναι μια φτηνή πηγή πρωτεΐνης κακής ποιότητας. Παχαίνουνε και σταδιακά θα δείτε έναν υπέρβαρο σκύλο ή έναν σκύλο ο οποίος θα ανεβάσει το διαβήτη γιατί περιέχουν ζάχαρα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις αρρώστιες, το Barth λένε ότι μπορεί να δημιουργήσει αύξηση σε μια ουσία στην κρεατίνη. Εδώ έχουμε τις εξετάσεις της Λίλας. Είναι 2,5 χρονών, αυτά έγιναν το Μάιο, αν θυμάμαι καλά. Το Μάιο, ναι. Για να δούμε τι κρεατίνη έχει και πώς είναι γενικά οι βιοχημικές εξετάσεις. Από 40 ημερών Λίλα τρώει Barth. Ουρία, 35, τέλειο. Κρεατίνη, 91, τέλειο. Τρανσαμινάση, τέλειο. Και αλκαλική φωσφατάση, τέλειο. Έκτη και τελευταία παράμετρος είναι η διάδοση. Δηλαδή, πόσο εύκολα μπορούμε να βρούμε τη μία ή την άλλη διατροφή. Εκεί είναι που το Barth τα βρίσκει δύσκολα. Στην Ελλάδα. Κροκέτα στην Ελλάδα θα βρείτε από βενζινάδικο, θηραματάδικο, σούπερ μάρκετ, pet shop, κτηνιατρίο, ίντερνετ, ψηλικά. Αντίθετα, το Barth θα το βρείτε σε λίγα εξειδικευμένα καταστήματα. Τελεία. Αντίθετα στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη έχω φίλοι στην Ολλανδία, Barth έχουν ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Δίπλα στους καταπληκτικούς που έχουν ό,τι έχουν για τα humans, ανοίγεις, μπαρφάκι, πολλές διαφορετικές εταιρείες, επιλέγεις, παίρνεις. Το ποσοστό των Ελλήνων που τάζουν Barth
τουλάχιστον άμα κοιτάξω για Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι είναι απειροελάχιστο. Το καλό είναι ότι επίσης είμαστε χρόνια στον Μπάρφο, οπότε ήταν πολύ διαφορετικό τότε με τώρα. Τότε το λέγαμε πάντα, εξηγούσαμε τι και πώς, τώρα τουλάχιστον έχουν ακουστά. Έχετε κόσμο ο οποίος τάζει ένας φίλος του, πείθεται. Κάποιοι βλέπουν τα βίντεο, κάποιοι οποίοι διαβάζουν γενικότερα και ψάχνονται. Σιγά σιγά αρχίζει και διαδίδεται. Στη Γερμανία, ένα στους 5 ιδιοκτήτες σκύλων ταΐζουν μπαφ. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό και στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί το μπαφ δεν διαδόθηκε τόσο στην Ελλάδα ακόμα. Σαν κύριο, εγώ θα πω για άγνοια. Δεν ξέρουν, φοβούνται, ομό. Και χαζές φοβίες, μυθοπλασίες που τα λένε και κάποιοι ειδικοί. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα που είναι επικός άθλια. Ο σκύλος θα γρέψει. Ο σκύλος αρχίζει να ορμάει σε κόσμο. Γιατί είναι ομό, ξέρω εγώ. Θα αρχίσει να τρώει κότες, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο λίθο βιντεάκι, ας πούμε, που δείχνει νοπό, δηλαδή που δεν έχει μπει στην κατάψυξη, και μετά είναι εκεί τα βακτηρίδια. Λες και το νοπό εξ αρχής με το αυτό το οποίο ήταν στην κατάψυξη έχουν την ίδια φόρτιση. Καμία σχέση. Μπορώ να πω άπειρα περιστατικά, γελία ή όχι, δεν έχει σημασία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σύγκριση έτσι εύκολη για το κοινό, να την αντιληφθεί εύκολα. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες να φτιάξουμε κάποιο άλλο βίντεο σύγκριση τροφών. Keep barfing, τα λέμε. Καλησπέρα από το Feeder Stories. Γεια σας. Γεια σας. Ξέρετε ένα κουρία τα πράγματα. Όχι. Χτες ήρθε ένας, όχι σήμερα το πρωί, ήρθε. Και τι είπε, για πες ρε Πέρι. Βουρτσάκια, ξέρεις με τρελάς μπάρμα σήμερα. Και πού είπανε, του είπανε ότι έχεις το. Το Honda Center. Και ήρθε εδώ. Ξέρα γράμματα, διάβασα απ' έξω. Χόντος γράφει, χόντος.